Γεια σας, παιδιά. Θα συνεχίσουμε με την σύνταξη του πρώτου μαθήματος. Στην πρόταση Nara de Incolus Barbaris et de Terra Gelida, της οποίας η μετάφραση είναι αφηγείται για τους βαρβαρούς κατοίκους και για την παγωμένη γη. Στην πρόταση αυτή συναντάμε λοιπόν ως ρήμα μας το ρήμα Nara, το οποίο βρίσκεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο, και αμέσως μετά παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αντικείμενο, αλλά στη θέση αυτού υπάρχει ένας εμπρόσθετος προσδιορισμός που εισάγεται με την πρόθεση «δε». Η πρόθεση «δε» συνήθως όταν συντάσσεται με αφαιρετική, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλώνει την αναφορά. Έτσι λοιπόν, εδώ μαζί με το ουσιαστικό «incolus», το οποίο είναι αφαιρετική πληθυντικού λόγω της ύπαρξης του «δε», είναι ένας εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς. Έχουμε ξαναπεί ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να θυμόμαστε το γένος των ουσιαστικών, καθώς και την πτώση στην οποία βρίσκονται, για να μπορέσουμε μετά στη συνέχεια να καταλάβουμε και το επίθετο από το οποίο συνοδεύονται, σε τι πτώση βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, το Barbaris, εφόσον είναι προσδιορισμός του «incolus», θα βρίσκεται και αυτό σε αφαιρετική πληθυντικού. Το Barbaris είναι επιθετικός προσδιορισμός στο «incolus». Το επιθέτου «barbarus», «barbara», «barbarum». Για τα επίθετα θα μιλήσουμε σε επόμενο βίντεο μάθημα. Στη συνέχεια βλέπουμε και πάλι το συμπλεκτικό σύνδεσμο «et», όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συνδέει προτάσεις, αλλά δύο εμπρόθετους προσδιορισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέει τον προσδιορισμό «de incolus» με τον προσδιορισμό «de terra», όπου είναι και αυτός εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς, όπως και ο προηγούμενος. Απλά το «terra» δεν βρίσκεται σε αφαιρετική πληθυντικού, αλλά σε αφαιρετική ενικού αριθμού. Αυτό το καταλαβαίνουμε τόσο από τη μετάφραση όσο και από την κατάληξη. Άρα και το επίθετο «gelida», κατά τη στοιχεία με το «barbaris», θα είναι επιθετικός προσδιορισμός στο «terra». Πάμε τώρα στην επόμενη πρόταση. «Poeta cure et miseria excludit». Τον ποιητή βασανίζουν οι έγνοιες και οι δυστυχίες. Το «excludit» είναι το ρήμα της πρότασης, το οποίο βρίσκεται σε τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, και οι μοναδικές ονομαστικές που συναντάμε στο συγκεκριμένο κείμενο είναι το «cure» και το «miseria». Άρα έχουν τη θέση υποκειμένου του ρήματος «excludit». Και τα δύο υποκείμενα, όπως βλέπουμε, συνδέονται με το συμπλεκτικό «et». Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το «et» συνδέει πάντα όμοιους όρους μέσα στην πρόταση ή όμοιες προτάσεις. Το αντικείμενο τώρα του ρήματος «excludit» βρίσκεται σε αιτιατική πτώση και είναι το «poeta». «Poeta» λοιπόν αντικείμενο του ρήματος «excludit». Στην προτελευταία μας πρόταση, «Epistulis contra injuriam repugnant», μάχεται με επιστολές ενάντια στην αδικία. Εδώ το ρήμα μας είναι το «repugnant», εννοείται πάλι ως υποκείμενο ο Ovidius. Αυτός είναι αυτός ο οποίος μάχεται. Το «Epistulis» τώρα είναι μία αφαιρετική, η οποία μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μάχεται στην αδικία. Άρα η αφαιρετική αυτή είναι αφαιρετική του τρόπου. Να πούμε επίσης ότι η αφαιρετική είναι πάρα πολύ εύχριστη στα λατινικά. Μπορούμε να πούμε ότι παίρνει τη θέση της δοτικής των αρχαίων ελληνικών, γι' αυτό και η δοτική είναι σπάνια ως άχρηστη στα λατινικά. Θα τη συναντήσουμε πάρα πολύ σπάνια. Κυρίως η αφαιρετική είναι αυτή που παίζει το ρόλο επιρρηματικού προσδιορισμού. Γι' αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση το επίσκυλος είναι αφαιρετική του τρόπου. Τέλος, βλέπουμε εδώ το «contra», το οποίο μας ξενίζει, αλλά είναι πρόθεση, η οποία πρόθεση συντάσσεται πάντοτε με αιτιατική, γι' αυτό και το «injuriam» είναι σε αιτιατική πτώση, και ο εμπρόθετος προσδιορισμός «contra injuriam» είναι εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης. Το λέει άλλωστε και η μετάφραση «ενάντια στην αδικία». Τέλος, την τελευταία μας πρόταση, «musa est unica amica poeta», η μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. Εδώ το ρήμα μας είναι το «est», σε τρίτο ενικό πρόσωπο το βοηθητικό ρήμα στο μου, όπως είπαμε. Το «musa» είναι το υποκείμενο του ρήματος, άρα βρίσκεται σε ονομαστική πτώση.
Εφόσον έχουμε το συνδετικό ρήμα σουμ, θα έχουμε οπωσδήποτε και ένα κατηγορούμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κατηγορούμενο είναι το αμίκα. Και το γιουνίκα είναι επιθετικός προσδιορισμός στο αμίκα. Είναι το επίθετο που προσδιορίζει το αμίκα. Πολλοί πιστεύουν ότι στα λατινικά δεν υπάρχουν κατηγορηματικοί προσδιορισμοί και πράγματι αυτό ισχύει. Αυτά που στα αρχαία θεωρούνται κατηγορηματικοί προσδιορισμοί, εμείς στα λατινικά θα τα θεωρούμε ως επιθετικούς. Δηλαδή το γιουνίκα παίζεται το ρόλο επιθετικού προσδιορισμού στο ποέτα, παρόλο που σημαίνει μοναδική. Και τέλος, το ποέτε είναι σε γενική πτώση, προσδιορίζει το ουσιαστικό αμίκα και είναι μια γενική κτητική, διότι μας δείχνει σε ποιον ανήκει αυτή η φύλη. Η φύλη, η γιουνίκα αμίκα, ανήκει στο κτήτη. Εδώ τελειώσουμε, παιδιά, την εξέταση του πρώτου μαθήματος. Θα μας παρακολουθήσετε στο επόμενο βιντεομάθημα με το δεύτερο μάθημα των λατινικών.